Καλό σα μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλό μεσημέρι. Ο πρώτο τίτλο μου αρέσει καλύτερα του φίλου τη εκπομπή. Το ξέρετε άλλωστε. Του φίλου τη εκπομπή. Του φίλου τη εκπομπή. Ναι, συχνά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, πώ πάμε, πώ τη βλέπετε μέχρι στιγμή την επίσκεψη, κύριε Δεσποτόπουλε. Λοιπόν, λίγο πολύ είμαστε στα αναμενόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κύριος Τσαβούσογλου έκανε βέβαια ένα πέρασμα από τη Θράκη και είπε αυτά που είπε για να ικανοποιήσει το εσωτερικό του ακροατήριο στην Τουρκία αφενός, αφετέρου για να θυμίσει στην Ελλάδα τις αξιώσεις της Άγκυρας. Αλλά έχω την αίσθηση από τη γενικότερη εικόνα ότι πιο πολύ τον ενδιαφέρει να προωθήσει τη λεγόμενη θετική ατζέντα. Και να προετοιμάσει στις 14 Ιουνίου που έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μία συνάντηση πιθανά του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν. Με πίεση στην τουρκική οικονομία, η Τουρκία θέλει οπωσδήποτε να προωθήσει την Τελωνιακή Ένωση, τη διεύρυνση Τελωνιακής Ένωσης με την Ευρώπη και επίσης να αντλήσει νέους πόρους για το προσφυγικό. Εγώ εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε μια αναβίωση της δήλωσης του 16 ή μια νέα δήλωση συμφωνία. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο θα ρισκάρει να πάει πίσω σε σχέση με την πρόοδο που σημειώνεται στα ευρωτουρκικά. Ναι, ναι. Άρα λέτε ότι όλο αυτό που έγινε, επί της ουσίας όλο αυτό που στήθηκε, γιατί γενικότερα λέμε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι τη μάχη των εντυπώσεων δίνει η Τουρκία και μάλιστα αναρωτιόμασταν αν αυτό έχει κάποιο αποτέλεσμα, αν έχει κάποιον αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε διεθνές επίπεδο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει. Όχι, και να πούμε και το εξής. Δύο παρατηρήσεις. Να δούμε πάντα όπως κάνετε στην εκπομπή και τη μεγάλη εικόνα. Η μία εικόνα είναι ότι οι σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας αυτή τη στιγμή δεν είναι στο καλύτερο επίπεδό τους. Μία επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών δεν πρόκειται να λύσει τα θέματα εν μία νυχτή. Αλλά όσο τέλος πάντων συζητάμε και είμαστε σε αυτό το βήμα του προσπαθούμε να συζητήσουμε, είναι καλό. Κακό δεν είναι. Η ένταση δεν κάνει καλό. Το δεύτερο, η Τουρκία λέει και η Τουρκία κάνει. Παλιότερα έκανε κιόλας. Θέλω να σας θυμίσω ότι από τα γεγονότα του Εύρου εντάξει, μέχρι και το καλοκαίρι. Να βαφτίζεται ιδιωτική επίσκεψη. Καμία τέτοια επίσκεψη δεν είναι ιδιωτική. Καλά, εντάξει. Έτσι. Προφανώς δεν πήγε να δει κάποιο ξαδερφό του να πιούνε τάι. Προφανώς. Πήγε να ασκήσει πολιτική. Να μην δέχονται και Έλληνες δημοσιογράφους. Και να λέει και για τα γυμνάσια και για τα όσα υποστηρίζει εκεί πέρα και να επαναλαμβάνει τα περιτουργική. Και να του λέει η ελληνική πλευρά, κάντε στο τέλος αυτό, όχι, θα το κάνω στην αρχή και τα λοιπά. Του απάντησε η ελληνική πλευρά, αλλά. Όσο όφιλε, βέβαια. Ναι, εδώ δεν έχουμε... μπορεί να μείνει αναπάντητα. Προφανώς, εδώ έχουμε και θα του ξαναπαντήσει ο Δένδιας. Εάν το κάνει και μπροστά του, εάν το επαναλάβει. Θα ξαναπαντήσει και έτσι πρέπει. Ναι, εντάξει. Είναι άλλο πράγμα να μην ρίχνουμε εμείς λάδι στη φωτιά και είναι άλλο πράγμα να. Πώς θα μπορούσαμε να ρίξουμε εμείς λάδι στη φωτιά. Αυτό λέω. Συμφωνώ μαζί σας ότι εμείς δεν προκαλέσαμε και να θυμίζουμε ότι ο κύριος Ζένδιας στην Άγκυρα απάντησε. Απάντησε στις αναφορές του κυρίου Τσαβούσογλου περί τουρκικής μειονότητας. Και ξέρετε κάτι, άστε στην άκρη για την ώρα την συνθήκη της Λοζάνης που αναφέρεται σε μειονότητα με θρησκευτικό χαρακτήρα. Πάμε στην ουσία. Είναι προσβολή για τους πομάκους της περιοχής να τους λες Τούρκους. Αρχαίοι Θρακιώτες είναι. Βεβαίως. Είναι προσβολή για τους Έλληνες Ρωμά της περιοχής. Και να οι πομάκοι του απάντησαν. Ναι, όχι. Μα και εκείνος φαίνεται να απάντησε ότι. Εμείς φταίμε που τους στηρίζουμε. Η μειονότητα τουλάχιστον δεν είναι τουρκογενής. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλά έτσι. Και δεν το δέχεται κιόλα. Όχι, είναι προσβλητικό για αυτούς. Αλλά ξέρετε, κάναμε και εμείς λάθη. Να σας θυμίσω ότι μέχρι τη δεκαετία του 70 βαφτίζαμε οι ίδιοι εμείς τα σχολεία εκεί, τα μειονοτικά, τα λέγαμε τουρκικά σχολεία. Ναι, αλλά από τότε έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Έχουν γίνει πιο πολύ την Τουρκία. Και αυτό είναι προς τιμήν όλων των κομμάτων που διακυβέρνησαν τη μεταπολίτευση και μετά, ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η τουρκική επιρροή σε αυτό το μικρό κομμάτι. Ένα μικρό κομμάτι να που ήταν πάντα αγορά στην Τουρκία. Επειδή, όπως είπατε, κοιτάμε πάντα και τη μεγάλη εικόνα και είπατε κάτι πολύ σοφό, είπατε ότι κάναμε λάθη κι εμείς και τόσο καιρό τα λέγαμε τόσα χρόνια, προηγούμενα χρόνια λέγαμε τουρκικά σχολεία. Και η αλήθεια είναι ότι ως τέτοια έχουν περάσει και στη συνείδηση της κοινωνίας στους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από την περιοχή. Μα ναι,
πολλές φορές βρίσκομαι έτσι σε τραπέζια. Επιτρέψτε μου τώρα, βέβαια, είναι λίγο έτσι λαϊκό αυτό που λέω, αλλά είναι ουσιαστικά. Νομίζουν πολλοί στην ομιγύρη, σε ένα τραπέζι στην Αθήνα, ότι είναι Τούρκοι, αλλά τους βαφτίζουμε εμείς μειονότητα μουσουλμανική, επειδή μας συμφέρει. Όχι, έτσι, δεν είναι όλη μειονότητα η μισή, είναι Πομάκι, είναι Ρωμά, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν είναι τώρα λαϊκό και ξελαϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι δεν έχουμε αποκτήσει και εμείς την. Δεν καλλιεργήθηκε η συνείδηση του τι είναι αυτό εκεί που το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, άρα εγώ νομίζω γενικότερα ότι η Τουρκία λέει πολλά, αλλά τελικά αυτή την περίοδο, από την ένταση του καλοκαιριού και μετά, δεν κάνει τόσα. Ναι. Έχει γυρίσει στο προηγούμενο καθεστώς πριν τον Εύρο, που εντάξει, κάνει παραβιάσεις στην Εθνική Δίκαιο, αυτά είναι δεδομένα, αλλά είναι πολύ πιο μαζεμένη. Έχουμε γυρίσει πριν και το 19, θα σας πω, γιατί δεν έχουμε ούτε γεωτρυπικό στην Κύπρο αυτή την περίοδο. Ναι. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Μην προχωρήσουμε τη θετική ατζέντα και μόλις ολοκληρώσουμε τον κύκλο της θετικής ατζέντας και υπογράψουμε μια διεύρυνση Θεσσαλονικής Ένωσης κτλ., η Τουρκία ξαναρχίζει τα γνωστά. Άρα εκεί θα πρέπει η ελληνική διπλωματία να διασφαλίσει ότι για να προχωρήσουμε στη θετική ατζέντα, την οποία τη θέλουμε και εμείς σε μεγάλο βαθμό. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Τελωνιακή Ένωση ξέρουμε πάρα πολλές φορές ότι στα ελληνικά προϊόντα οι Τούρκοι δεν φαίνονται δικαίως. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός αυτή τη στιγμή να επαναφέρει την Τουρκία όποτε παραβιάζει την Τελωνιακή Ένωση. Θα πρέπει να μπουν. Τα θέλουμε κι εμείς. Το θέμα είναι όμως, μην προχωρήσουμε σε μια διεύρυνση που θα ωφελεί οικονομικά και την Τουρκία και όταν πέσουν υπογραφές, ξεκινήσει μετά τα ίδια στη Μεσόγειο. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι η προώθηση θετικής ατζέντας προϋποθέτει εκ μέρους της Τουρκίας να επανέλθει σε μια ρότα διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Και όχι πειραστίας. Το μέγιστο που περιμένουμε, ας υποθέσουμε, το πάω πολύ γρήγορα, ότι στείλεται, σκαρώνεται μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το θεωρώ πολύ πιθανό να είμαι ειλικρινής. Ωραία. Το μέγιστο που περιμένουμε τι είναι, ένα μορατόριο μακράς διαρκείας. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει πάλι σαν ένα πρωτόκολλο τύπου Βέρνης, όπως είχε υπογράψει ο κύριος Παπούλιας, αν θυμάμαι καλά. Όχι, αυτό ήταν πρωτόκολλο είτε Παπούλια Γκυλμάς, είτε Βέρνης που είχε υπογραφεί επί Καραμαλή για το Αιγαίο. Ναι. Να μην προχωρήσουμε δηλαδή σε ενέργειες καμία από τις δύο πλευρές όσον αφορά έρευνες, μέχρι να λύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας Σκιάουζα. Αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να την αυτεί ο Ιστμέτ στον αέρα. Μάλιστα. Είναι δύσκολη η εξίσωση που καλείται να λύσει η ελληνική διπλωματία. Για να δούμε. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.